rebound είναι κρίσιμο από εδώ και πέρα. Ψύχρεμος ο Γιουγκοσλάβος, 2 στις 2. 1 και 18 ακόμα. Ας φέρει ξανά το μάτς στα ίσα η ΑΕΚ. Τικούτης. Ο Μπούι βγαίνει και ζητάει την μπάλα για 3 πόντους. Να το σούτ της εξηλαίωσης. 55-54 από τον Άντωνη Μπούι. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπούι ανύπαρκτος ως τώρα στο παιχνίδι. Ο Κάτας δίνει και πάλι προβάδισμα στο Παναθηναϊκό στα 56 δευτερόλεπτα. 55-56. Πολύ κρίσιμο καλάθι. Κορονιός Σαγκαλίδης. Ένα πόντο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τίποτα απολύτως δεν έχει κριθεί. Κανένα απολύτως προγνωστικό δεν μπορεί να γίνει. 43 δευτερόλεπτα. Μπούι ξανά. Πάλι έστοχος. Πήρε φωτιά ο Άντωνη Μπούι και πήρε φωτιά μαζί του και η κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ. Time out από τον Ομπράντοβιτς. Είναι εκπληκτικό παιχνίδι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ο ωραιότερος τελικός στην ιστορία του θεσμού από πλευράς διακύμανσης, από πλευράς suspense, από πλευράς εναλλαγών στο σκορ. Μπορεί άλλοι τελικοί να είχαν περισσότερο θέαμα, αλλά αυτό το απόψινό δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 11-2 το παιχνίδι, ενώ βλέπετε το ένα από τα δύο συνεχόμενα καλάθια του Μπούι. Η ΑΕΚ κατεπιτέθηκε. Έκανε ό,τι ήθελε στο υπόλοιπο διάστημα του πρώτου ημίχρονου. Πέρασε με διαφορά μέχρι και 11 πόντων. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Παναθηναϊκό σχεδόν σε όλη του τη διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 51-44 περίπου 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά στη συνέχεια δέχτηκε την αντεπίθεση της ΑΕΚ με όπλο τα μακρινά σουτ. Πρώτα από τον Κορονιό που ισοφάρισε 52-52 αφού είχαν προηγηθεί 4 βολές του Σακαλίδη. Και στη συνέχεια με τον Μπούι που έχει 5 συνεχόμενους πόντους, ένα τρίποντο και ένα μακρινό σουτ 2 πόντων. Ενδιάμεσα αυτό το καλάθι του Κάτας είχε δώσει και πάλι προβάδισμα στο Παναθηναϊκό. Και έτσι έχουμε ΑΕΚ 57, Παναθηναϊκός 56, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λογικά, ίσως, ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, ίσως λοιπόν να προσπαθήσει να κάνει μια γρήγορη επίθεση για να έχει χρόνο να κάνει άλλη μία μετά. Αλλά αυτό βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο έτσι που έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Να επιδιώξει δηλαδή κανείς επίθεση στα 7-8 δευτερόλεπτα, αφού μένουν 40 όλα και όλα. Η ΑΕΚ σίγουρα έχει μια επίθεση δική της και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πλεονεκτική θέση, αφού ακόμα και αν δεχθεί καλάθι, θα έχει όλο το χρόνο να απαντήσει. Ο Παναθηναϊκός, αν βάλει αυτός καλάθι στα πρώτα 6-7 δευτερόλεπτα της επίθεσής του, τότε θα αποκτήσει αυτομάτως τον τίτλο του φαβορί. Για να δούμε. Επιστροφή λοιπόν στην δράση, 40 δευτερόλεπτα, βλέπετε και τα δύο χρονόμετρα τώρα πια συνεχώς στην οθόνη σας, 57-56 και επαναφορά από τον Ποντιρόκα, στον Ρέμπρατσε. Για να δούμε ποιος θα γίνει ήρωας, γιατί τώρα ζητούνται ήρωες, θα υπάρξουν και αντιήρωες, αρνητικοί πρωταγωνιστές. Ο Κάτας θα δώσει την μπάλα στο πουθενά, την κλέβει ο Χατζής αλλά την ξανακλέβει ο Καλαϊτζής. Τρομερό λάθος από τον Χατζή, ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη του στα χέρια του τώρα. 23 δευτερόλεπτα. Χρειάζεται 2 πόντους ο Παναθηναϊκός. Επιθετικό φάουλ του Καλαϊτζή. Βεβαίως είναι σωστό το σφύριγμα του Κουκουλεκίδη. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Είναι απίστευτο πραγματικά. Πρώτα ο Κάτας ξεκινάει να πάει για το γρήγορο καλάθι που λέγαμε. Θα ήθελα να ξαναδούμε αν είναι δυνατόν όλη την επίθεση, όλη τη φάση από το ξεκίνημα. Την ώρα δηλαδή που ο Παναθηναϊκός περνάει τη σέντρα και μετά. Θα παρακαλέσω τους τεχνικούς μας να το αναζητήσουν. Ο Κάτας πάντως έκανε λάθος. Του έκλεψε την μπάλα ο Χατζής. Κοιτάξτε εδώ. Ο Κάτας θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Κυνηγάει να κερδίσει το φάουλ και γι' αυτό δεν το παίρνει. Επειδή ακριβώς το εκβιάζει, πετάει την μπάλα εκεί που την κλέβουν. Πρώτα ο Τικούδης, είδατε, βάλει τα χέρια του. Και μετά ο Χατζής, ο οποίος όμως Χατζής στη συνέχεια κάνει ο ίδιος λάθος. Του κλέβει ο Καλαϊτζής και γίνεται αυτός πλέον από ήρωας αντιήρωας. Αφού ενώ είχε κλέψει την μπάλα, πήγε και έπεσε πάνω σε αντίπαλό του. Αν υπάρχει και αυτό. Το replay θα το δούμε αμέσως. Να το. Ο Χατζής κάνει μεγάλο λάθος εδώ. Απρόσεκτη πάσα στον Τικούδη. Ο Καλαϊτζής του κλέβει. Δεν είχε λόγο να βιαστεί ο Χατζής. Ο Καλαϊτζής του κλέβει. Αλλάζει μια πάσα με τον Ρέμπρατσα. Και θα δείτε στη συνέχεια, αφού εδώ ο Κάτας το σκέφτηκε και δεν το επιχείρησε μπροστά στον Τσακαλίδη. Ο Τσακαλίδης εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φάσης. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Ο Καλαϊτζής παίρνει την μπάλα και ξεκινάει η δίσδυση. Αλλά κατεβάζει τον όμως, σπρώχνει τον Χατζή. Και είναι καθαρή περίπτωση επιθετικού φάουλ. Ο Καλαϊτζής και ο Χατζής ήταν τα πρόσωπα αυτής της τελευταίας φάσης. Νάτος ο Γιώργος Καλαϊτζής.
Πρώτα έκλεψε ο Χατζής από το λάθος του Κάτας. Μετά του ξαναπήρε την μπάλα ο Καλατζής και στη συνέχεια έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον συμπαίκτη του στην Εθνική Ανδρών και παλιότερα πρωταθλητή κόσμου μαζί του στην Εθνική Εφήβων, τον Νίκο Χατζή. Έτσι η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Τους είδατε και τους δύο, τον Καλατζή και τον Χατζή. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Συγχωρήστε με που δεν είχα πει το χρόνο μέχρι τώρα πάνω στην φούρια μου. Η ΑΕΚ έχει την μπάλα δική της, προηγείται με ένα πόντο, μένουν 19 δευτερόλεπτα και ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Τόσο ακόμα και αν δεχτεί δύο βολές να έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αλλά ο Κορονιός περνάει και φτάνει σχεδόν στο lay-up. Εκεί τρέχει λίγο άγαρμα ο Ρέμπρατσα και του κάνει το φάουλ. Κάποιοι από την πλευρά της ΑΕΚ ζητούν αντιαθλητικό. Ο Ίβκοβιτς συνιστά ψυχραιμία. Δύο βολές λοιπόν για τον Άγγελο Κορονιό. 16 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος. Για να δούμε αν θα είναι ψύχραιμος ο Άγγελος που δεν έχει κερδίσει τίποτα απολύτως στην καριέρα του εκτός από πρωταθλήματα παιδών και εφήβων στο Περιστέρι. Ήδη έβαλα καθοριστικό καλάθι αυτό που ισοφάρισε το Μάσο νωρίτερα. 58-56, αν βάλει κι άλλο πόντο η ΑΕΚ, τότε κρατάει το παιχνίδι στα χέρια της. Πάει τη διαφορά στο συν 3 και κινδυνεύει από τρίποντο. Αλλιώς όλα παίζονται. Μέσα και αυτή η βολή. 59-56 από τον Άγγελο που ήταν απόλυτα ψύχραιμος εδώ. Κάτας. Θα ψάξει το τρίποντο Παναθηναϊκός. Ο Κορονιός του κάνει φάουλ. 12 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα ακόμα. Νάτος ο Κορονιός. Ευστόξησε τις βολές και εδώ κυνήγησε το φάουλ. Ήταν φανερό για να μην αφήσει τον Κάτας να σουτάρει τρίποντο. 12 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα σε αυτό το παιχνίδι που αφενός κόβει την ανάσα και αφετέρου ξαναφέρνει κόσμο στο μπάσκετ μετά το χθεσινό χάλι. Έξω η πρώτη βολή του Κάτας και εδώ ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα πια. 12 δευτερόλεπτα, 59-56. Πανηγύρια πίσω ακριβώς από το καλάθι που εκτελεί ο Κάτας από τους φίλους της ΑΕΚ. 59-57, πάλι θα κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός αμέσως στον Κορονιό από τον Τζεντίλε. Και πάλι λοιπόν ο Κορονιός στη γραμμή, ένας παίκτης που στο φετινό πρωτάθλημα είχε 76% από τη γραμμή. Παλιότερα άγγιζε και το 90% από τη γραμμή του φάουλ. Έχουμε νέο time out, 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος. Ξανά το φάουλ του Τζεντίλε στον Κορονιό. Είναι το τελευταίο time out αφού δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν άλλο οι δύο ομάδες. Και ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς, οι δύο φίλοι σχεδόν αδέρφια που σήμερα βέβαια είναι αντίπαλοι χωρίς έλεος, έχουν πάρει από 3 time out. Αναρωτιέμαι ποια είναι η εικόνα στην κερκίδα των επισήμων, εκεί όπου κάθονται παρέα Φιλίππου και Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ και το αφεντικό του Παναθηναϊκού. Νάτος ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν μοιάζει να αγωνιά και πάρα πολύ. Πάντως ήσυχος δεν είναι, εδώ τα λέμε. Μακάρι να ήταν εδώ και ο αδελφός του Θανάσιο Γιαννακόπουλος που είχε αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Κροατία και με την ευκαιρία να του ευχηθούμε και να ξεμπερδεύει γρήγορα με όλη αυτή την ιστορία. 59-57. 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Αν ο Κορονιός ευστοχίσει και στις δύο βολές, τότε η ΑΕΚ κρατάει με το ένα χέρι το κύπελο Ελλάδας και το ροζ φύλλο αγώνα. Αν όμως χάσει έστω και μία ο διεθνής playmaker, τότε το παιχνίδι έχει ακόμα ψωμί. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 51-44, να και ο Γιάννης Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, λίγο πιο δίπλα. Να μοιάζει έτοιμος να εκραγεί σε χαμόγελο. Φιλίππου που δεν έχει κερδίσει τίποτα. Η ΑΕΚ 19 χρόνια χωρίς τίτλο. Κώστας Έξαρχος. Στην τελευταία άμυνα που θα παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ, λογικά ο κύριος Ιφκοβιτς είπε στους παίκτες του να πιέσουν για να μην μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει την μπάλα. Ζήτησε όμως να προσέξουν, όχι φάουλ στο τρίποντο. Ο Κορονιός αστοχεί στην πρώτη βολή. Για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα σφιγμό. Αστοχεί και στη δεύτερη ο Κορονιός. Για να δούμε, θα κλέψει το κύπελο τελευταία στιγμή ο Παναθηναϊκός. Τζεντίλε, το πάσιμο, πολύ άσχημο σουτ, το rebound από το Κορονιό και το παιχνίδι τελειώνει με την ΑΕΚ, κυπελούχο Ελλάδας. Η ΑΕΚ κερδίζει το τρόπαιο παρά τις άστοχες βολές του Κορονιού. Ο Τζεντίλε πήγε ένας εναντίον όλων να βάλει το καλάθι, αλλά είδε τον ουρανό να χάνεται από τα μάτια του αφού πετάχτηκε ο Τσακαλίδης. Ο Άγγελος Κορονιός έτρεξε και άρπαξε το rebound για να εξηλαιωθεί για τις χαμένες βολές
Και έτσι η ΑΕΚ, της οποίας αρκετοί οπαδοί είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο, κατακτά τον πρώτο της τίτλο μετά από 19 χρόνια λειψιδρίας. Το 1981 πήρε το κύπελο Ελλάδος και από τότε τίποτα. Έχασε ένα σωρό τελικούς, δεν κέρδισε τίποτα. Ας ελπίσουμε τώρα να μην έχουμε εκτροπά, γιατί κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν μπει στο παρκέ και κάνουν χειρονομίες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έπεσε και μια φωτοβολίδα. Αν τους συμμαζέψει η αστυνομία αυτούς που είναι στο παρκέ, τότε όλα θα κυλήσουν ήρεμα. Η ΑΕΚ λοιπόν βάζει τελεία και παύλα σε δύο δεκαετίες χαμένων ευκαιριών και απογοητεύσεων. Η ΑΕΚ μετά από τον ωραιότερο τελικό που μπορούμε να θυμηθούμε κερδίζει και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Έξαρχο που έχει τον Ντούσαν Ιβκοβιτς δίπλα του. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ιβκοβιτς. Κύριε Ιβκοβιτς, στιγμές ανεπανάληπτες. Κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο. Κοιτάξτε, κερδίσαμε μια μεγάλη ομάδα. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία που η ομάδα έδειξε μεγάλο χαρακτήρα. Χωρίς λόγο σταματήσαμε να τρέχουμε και όταν έπρεπε κανένας δεν πήσε γύρισε το παιχνίδι. Πιστεύω αυτή τη νίκη ανήκει στους δύο. Το πρώτο, το πρόεδρο Φιλίππου που είχε τόση υπομονή και αυτό το κόσμο που βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι σήμερα κέρδισε το μπάσκετ γιατί ο αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ήταν ένας αγώνας πολύ δυνατός, συμπεριφορά όλων των αθλητών και του κόσμου άψογου. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο σε ένα πάλι, Νίκο. Ο Αστέριος Σεΐζης έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να προλάβει τον Άγγελο Κορονιό πριν πάει στα αποδυτήρια, αλλά δεν τα κατάφερε αφού έπεσε ένα σωρό κόσμος εκεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα γυρίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ για την απονομή και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και για ένα ακόμα, μάλλον περισσότερα από ένα ρεπορτάζ. Είδατε σε ένα replay προηγουμένως τον Άγγελο Κορονιό να φυλάει τη φανέλα και να τη δείχνει προς την εξέδρα της ΑΕΚ. Αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς. Ο Κορονιός που περίμενε να φτάσει 31 έτους για να κερδίσει ένα τίτλο. Με το Περιστέρι, όσο και αν πάλευε, όσο και αν βοηθήθηκε ή βοήθησε, δεν είχε την ευκαιρία. Νάτος εδώ ο Κορονιός. Κοιτάξτε, γυρίζει τον κόσμο, πλησιάζει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που τον τραβολογάει εκεί, αλλά ο Κορονιός δείχνει την φανέλα του. Απογοήτευση στο άλλο στρατόπεδο, στους παίκτες του Παναθηναϊκού που περιμένουν να πάρουν τα μετάλλια του ηττημένου. 59-57, η ΑΕΚ που σε 8 τελικούς του κυπέλλου Ελλάδος είχε μόλις μία κατάκτηση. Εδώ στην Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει το γήπεδο του ΠΑΟΚ με έναν θρίαμβο. Γυρίζει σελίδα πραγματικά στην ιστορία της. Τότε ήταν ένας Αμερικανός στον πάγκο της, το 81, ο Φρανκ Ντέβελι. Τώρα ένας Ιουγκοσλάβος, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αλλά πέρα από την συμβολή του Ιβκοβιτς, είναι οι Έλληνες παίκτες αυτοί που αξίζει να χειροκροτηθούν, διότι η ΑΕΚ περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο από τους μεγάλους κρατάει ψηλά τη σημαία των Ελλήνων παιχτών. Κοιτάξτε εδώ ένα εκπληκτικό πλάνο με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Ντέιαν Μποντιρόγκα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το στιγμιότυπο. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ο Μποντιρόγκα και οι υπόλοιποι παίκτες που θα γυρίσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Final Four της Ευρωλίγκα στις 18 και 20 Απριλίου κόντρα σε Έφες Πίλσεν και έναν από τους Μπαρσελόνα και Μακάμπι. Η ΑΕΚ βέβαια έχει τη δική της ευρωπαϊκή πρόκληση στις 11 του Απρίλη στην Λοζάνη κόντρα στην Κίντερ, στον τελικό του κυπέλου Σαπόρτα. Βεβαίως η ΑΕΚ δικαιούται να πει το πρώτο, είναι πλέον η μοναδική ομάδα που είναι σε θέση να κερδίσει τρεις τίτλους, αν δεχτούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο φέτος. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σιγά σιγά φεύγουν, αλλά το αποχαιρετιστήριό τους σύνθημα προς τον κόσμο είναι «Νάτι πρώτη σε όλη την Ευρώπη». Άλλωστε το ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι σημαντικότερο για να μην γελιόμαστε από οποιοδήποτε άλλο. Βλέπετε πάντα το μεγάλο αφεντικό του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος κατέβηκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να παρηγορήσει τους παίκτες του. Η ΑΕΚ κερδίζει μια πεντακάθαρη νίκη. Δεν νομίζω ότι πέρα από την όποια γκρίνια για σφυρίγματα που έγιναν νωρίς, δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία για το δίκαιο της εξέλιξης των πραγμάτων στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Κορονιός με δύο βολές στα 16 δευτερόλεπτα έδωσε στην ΑΕΚ διαφορά 3 πόντων. Στη συνέχεια, και ενώ είχε μεσολαβήσει μία βολή του Κάτας, ο Κορονιός έχασε δύο βολές, πιθανόν από το τρακ μπροστά στο πρώτο τρόπαιο της καριέρας του, το οποίο όμως κατάφερε να το κρατάει σε λίγα λεπτά στα χέρια του, αφού η τελευταία απόπειρα του Τζεντίλε να γίνει ήρωας, όπως είχε γίνει πέρσι στους τελικούς του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό, σε μια παρόμοια ενέργεια, δεν έπιασε τόπο. Ο Τζεντίλε πήγε να σκοράρει
μπροστά στον Τσακαλίδη σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του ο Παναθηναϊκός, αλλά στον ίσιο του Τσακαλίδη το μόνο που έκανε ήταν να